Μια ακόμη επιθετική ενέργεια για την ομάδα της Χαλκιδόνας. Ο Παπάς κάνει το σουτ. Κοντράρει μπάλα. Δεν μπορεί ούτε ο Ζαχαρόπουλος να νικήσει τον Ανατολάκη. Και πάλι ο Παπάς κόρνερ από τον Ανατολάκη. Και στο ένατο λεπτό ένα φοβερό λάθος από τον Σίμο. Ο Καστίγιο κατεβάζει υπέροχα την μπάλα με το στήθος. Πλασάρει και τον Ανδριόλα. 0-1 για τον Ολυμπιακό. Στο ένατο λεπτό το γκολ που έκρινε τελικά την αναμέτρηση. Ξανά εδώ το μοιραίο λάθος για τον παίκτη της Χαλκιδόνας. Ωραίο πλασέ από τον Καστίγιο και 0-1. Βενετίδης παίρνει την μπάλα από τον Παπά. Αλλάζει ωραία με τον Καστίγιο. Βενετίδης που μπαίνει στην περιοχή, προλαβαίνει να γυρίσει. Ο Χούτος πλασάρει. Ο Ανδριόλας πέφτει και μπλοκάρει την μπάλα. Ο Ολυμπιακός και πάλι στην επίθεση στο 18ο λεπτό με τον Καστίγιο από αριστερά. Ήταν ίσως ο κορυφαίος παίκτης των Ερυθρολεύκων. Ούτως δεν μπορεί να κάνει την κεφαλιά. Μπάλα είναι κόρνερ. Ζαχαρόπουλος περνάει στον Κόγιογλου, ο οποίος θα μπει στην περιοχή. Τζαρτζάρεται με τον πάντο, πέφτει. Δεν ζήτησε ούτε ο ίδιος τίποτα το ιδιαίτερο σε αυτή τη φάση. Τζόρτζεβιτς, 36ο λεπτό. Βλέπει δεξιά τον Γεωργάτο, κατεβάζει, σουτάρει με τα αριστερό. Μπλοκάρει ο Ανδριόλας. Δεύτερο ημίχρονο, 54ο λεπτό. Και πάλι μπάλα στον Γεωργάτο που ξεφεύγει από την περιοχή από τον Κόγιογλου. Το σουτ που κάνει όμως στέλνει την μπάλα ψηλά. Κοζανίδη σε ένα κόρνερ στο 70ο λεπτό για τους γηπεδούχους. Κεφαλιά από τον Ζαχαρόπουλο στη γραμμή, ο Βάλας. Καφές απομακρύνει στο 76ο λεπτό. Μικές για τον Κοζανίδη. Σέντρα, βγάζει ο Βάλας με κεφαλιά ψαράκι. Σουτ από τον Κόγιογλου. Μπάλα βρίσκει συνέχεια στο χέρι του Μανουσάκη. Σταματάει η φάση για τους γηπεδούχους. 77ο λεπτό. Γεωργάτος στην εκτέλεση περνάει μπάλα. Ο Ανδριόλας δεν ευνηδιάζεται τελικά. Καταφέρνει και αποσοβεί το 0-2. Εδώ η μπάλα θα φτάσει στον Τζόρτζεβιτς. Έχει χώρο, κάνει το σουτ. Πέφτει και μπλοκάρει ο Ανδριόλας. Μια ακόμη πολύ καλή επέμβαση για τον νεαρό τερματοφύλακα. Και στην τελευταία φάση του αγώνα για τον Ολυμπιακό, ο Γεωργάτος θα σουτάρει out.